Φίλε και φίλοι του Πεταράδε, γεια σα. Καλή εβδομάδα. Καλή ευρωπαϊκή εβδομάδα να έχουμε. Ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε. Μαγική εβδομάδα. Μία μέρα που στα πρώτα παιχνίδια τη προηγούμενη φάση δεν την περιμέναμε ότι θα έρθει. Ε, εντάξει, ναι, γιατί λέγαμε ότι μετά τα πρώτα μάτς ήταν ειναι δύσκολα, ναι. Εντάξει, 2-0 είχε χάσει ο Πάοκ. Δεν ναι, ήταν ναι. αποτρεπτικό για τον Πάοκ εντελώ. Ναι. Αλλά δεν περιμέναμε αυτό το συνδυασμό μετά το 1-4 του Ολυμπιακού. Δεν περιμέναμε την εμφαντική ανατροπή του ΠΑΟΚ. Δεν το περιμέναμε. Ότι μπορεί να το γυρνούσε, ναι, αλλά ναι. όχι έτσι. Ναι. Ε, και φυσικά δεν περιμέναμε το Ολυμπιακού. Έξερα. αυτό το πράγμα του Ολυμπιακού ήταν. Ε... Και... Δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία, ε. Στην ιστορία ε, ε... των Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων. Χωρίς τα προ... Δεν βάζουμε τα προκριματικά. Δηλαδή καλοκαίρι. Ε, δεν έχει γίνει ποτέ σε Ευρωπαϊκή Διοργάνωση. Από, σε... Να έχω τη ρεβάνση εκτό έδρα. Ναι. Να έχω χάσει με τρία γκολ διαφορά εντό. Και να πάω να κερδίσω με αυτό το πράγμα που κάνω ο Ολυμπιακό. Με τρία γκολ δηλαδή. διαφορά, δηλαδή και 0-3. Ναι, να έχω χάσει ναι. με τρία γκολ διαφορά μέσα ναι, 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 και ναι, ναι. να πάω έξω και να περάσω. Ο αυτό το, αν ε, τα είδα σωστά από ό,τι είδα σε, σε κάποια σύζυγ που έχουμε από την UEFA, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ναι. Φοβερό. Αυτό τα λέει όλα. Απ' τη μία, ίσω βέβαια αυτό να έχει να κάνει και με το ότι. Δηλαδή το ότι έγινε τώρα έχει να κάνει και με το εκτό έδρα γκολ που έπαιζε ρόλο και δεν έπαιζε κτλ. Σωστό, σωστό. Γιατί, γιατί... Ο, παλιά στο 0-3 θα ήθελε πολλά. Αν είχε φάει φάει 4, έπρεπε να πα εκεί μέσα. και να νικήσει 0-5. Ναι. 05. Ναι. Ναι. Δηλαδή έπρεπε να γίνει ναι, χαμό. Ναι. Πιο δύσκολο, πολύ πιο δύσκολο. Ε, τώρα θεωρητικά, όχι θεωρητικά και πρακτικά είναι πιο εύκολο. Πούμε, γιατί πρέπει να κάνει την, ίδια διαφορά όπω mm. και να έχει. Τέλο πάντων, ό,τι και να είναι, είναι ιστορικό, είναι συγκλονιστικό και για του δύο ε, και μόνο το γεγονό ότι έχουμε φτάσει. πώ έχουμε, 7 Απριλίου, 8, 8. 8. 8 Απριλίου. και συζητάμε ότι οι ομάδε μα παίζουν ακόμα και ότι <laughs> έχουν και πιθανότητε να προχωρήσουν. Καλά, είναι μεγάλο. Γιατί μαγικό, και οι δύο μαγικό, έχουν πιθανότητε να προχωρήσουν. Ο Ολυμπιακό λίγο λιγότερε, γιατί έχει πιο δύσκολα δύσκολο αντίπαλο, αλλά δεν είναι χτύπη τύφενερ. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Εντάξει, τώρα μιλάμε παιδιά για μάτς τα οποία ε, είναι στην κόψη του ξηραφιού. Δηλαδή, όσο δύσκολο να είναι και ε, ε, μια ομάδα, είναι δύο μάτς. Ναι, είναι δύο μάτς και είναι και πλέον το επίπεδο είναι τόσο υψηλό, σε τόσο προχωρημένο στάδιο. Ναι. Παίζουν ρόλο λεπτομέρειε, παίζουν ρόλο κάποιε χαμένε ευκαιρίε από τι δύο ομάδε, αν θα μπουν ή αν δεν θα μπουν, Κάποια συγκέντρωση. Και εδώ έρχομαι και λέω αυτό που έλεγα και χθε ότι όταν η συγκέντρωση παίζει ρόλο, η Φενέρ δεν μπορεί να είναι συγκεντρωμένη όταν γίνονται όλα αυτά στην Τουρκία. Ναι, ε, το ακούω. Ε, θεωρητικό είναι βέβαια αυτό. Θεωρητικό, θεωρητικά. Θεωρητικό, καλά το λε. Γιατί αλλά... θεωρητικά και η Μακάμπη θα ήταν πολύ συγκεντρωμένη, ε, έριξε 4 ο αλλά τελικά δεν ήταν. Ναι, στη Ριβάνη ήταν η ε, κτρί. την έκανε ο Ολυμπιακό να ε, πολύ κακή, αλλά βοήθησε. Ξέρεις, το ένα φέρνει το άλλο. Παίζει καλά, παίζει και το κάνει και τον αντίπολο να παίζει χειρότερα, να παίζει χάλια. Ε, εντάξει, την πήρε κατά βόλτα τη Μακάμπη στη Ριβάνη και δεν μπορούσε να συνέλθει ποτέ και εκεί μύρισε αίμα Ολυμπιακό και τη διέλυσε. Ναι. Ε, ε, Εντάξει, είναι, είναι, απλά το εμπόδιο, το τη Φενέρ, ίσως, ίσως, όλο αυτό να, με τη Φενέρ που γίνεται, να την κάνει και λίγο πιο, ξέρεις, συσπήρωση, να την ατσαλώσει λίγο και να πάει να πάρει το, να, να, θέλει να προχωρήσει στο Conference League. Γιατί η είναι μια Για ομάδα, να δώσει και απαντήσει εσωτερικά, ε. Ναι ρε παιδί μου, η Φενέρ είναι μια ομάδα που λες ότι πάνω το πάρω. Έχει η εμβέλεια για να πει πάνω το πάρω. Mm -hmm. ε, βέβαια παλεύει για το πρωτάθλημα. Λόγω αυτό. budget εννοείς. Λόγω budget, λόγω εμβέλεια, λόγω δυναμική. Ευ, ευρωπαϊκά δεν έχει κάποια καλύτερη είναι πορεία. Είναι μια ομάδα, ρε παιδί μου, με, με, είναι η Φενέρ, έχει 30 εκατομμύρια κόσμο, λέει ότι έχει. Κόσμος, Επίσης, ναι, τσιμπήζε ο κόσμο μάλλον. Επειδή μου θέλω να σου πω ότι έχει. Ενώ και οι Ρώσικε το... ομάδε περισσότερο κόσμο έχουν. Η Τούρκη, Τούρκη ναι. ομάδα έχει πάρει ευρωπαϊκό. Μπορεί να πιστεύει Α, ότι μπορεί αυτό. να πάρει ευρωπαϊκό. Καλά τα okay. Η Φενέρ όμω δεν έχει κάνει κάποια μεγάλη πορεία ε, μεγαλύτερη από την Τουρκία. Έχει φτάσει και με τελικά. Εντάξει, ναι. σε άλλε οργανώσει. Αλλά είναι μια ομάδα, ρε παιδί μου που. Ωκ, okay, όταν παίζει με Άστον, Βίλα και Φιωρεντίνα κτλ., και δεν μπορεί να πει φανερό ότι δεν να το πάρω. Okay, το πάρω okay. ναι. Λόγω μπάτζετ, λόγω ναι. ξεκάθαρα και λόγω χρημάτων που δαπανούνται όλα αυτά τα χρόνια. Έχει μια δυναμική. Και λόγω ονομάτων. Έχει, ναι. έχει έδρα, τα έχει όλα. Δεν τη λείπει κάτι για να, μην το, για να πει ότι δεν πάνω το πάρω. Ε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει τροτά σημεία. Είναι μια ομάδα που αυτή τη στιγμή μπορεί να. Ά, άνετα δεν είναι, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να την αποκλείσει ο Ολυμπιακό. Μπορεί να το κάνει. Εντάξει, είναι μια ομάδα που την έπεξε Ολυμπιακό πριν λίγα χρόνια. Τη νίκη εκτό έδρα. Με πολύ ωραία εμφάνιση. Μέσα έξω. Ε, ναι, επειδή το δύσκολο θα ήταν το εκτό. Ναι. γι' αυτό λέω. Και, και εντό ήταν πολύ, πολύ τίμιο. Έπαιξε έτσι όπω παίζει στι καλέ του μέρε εντό έδρα. Γιατί ε, γενικά πέρσι ήταν μια κακή, ε, μια κακή, χρονιά για τον Ολυμπιακό Ευρωπαϊκά. Ειδικά εντό. Ναι. Κοίτα, ε, ε, όλο το ψωμί για τον Ολυμπιακό. Α ξεκινήσουμε τον Ολυμπιακό γιατί παίζει και πιο νωρί. Είναι το πρώτο μάτ. Είναι 8 παρατάτα την αυτούμε. ώρα. Ο Ολυμπιακό στο ψωμί του είναι να μην χάσει. Εγώ αυτό πιστεύω. Mm -hmm. Το πρώτο μάτ πρέπει να μην χάσει. Εντός δηλαδή, να παίξει σφιχτά, να παίξει συγκεντρωμένα, να παίξει με πλάνο το οποίο εγώ τι θα έκανα, έτσι. Δεν είναι, την άποψή μου λέω. Να παίξω λίγο για να προσπαθήσω να μην εκτεθώ, γιατί είναι μια πολύ καλή ομάδα από τη μέση και μπροστά η Φενέρ. Είναι μια ομάδα κλασική τουρκική, επιθετική, δεν έχει ιδιαίτερο. Ζήλο στο πίσω, έχει ιδιαίτερο ζήλο και ταλέντο στο μπροστά. Τζέκο, Τάντι, Τπατσουαγί, έχει πολύ πράγμα. Ο Ντέρ, ο Σιμάνσκι, έχει πάρα πολλού παίκτε καλού από τη μέσα και μπροστά. Ε, οπότε είναι εύκολο να εκτεθεί. Όπω και είδαμε ότι ο Λιπέκος εκτέθηκε από τη Μακάβη. Mm -hmm. Οπότε εγώ θα πήγαινα σφιχτά, θα πήγαινα μετρημένα και θα πήγαινα να χτυπήσω στην αφέλεια τη Φένερ και με στο ματ, στο καρασκάκι, αν μου βγει, αλλά κυρίω στη Ριβάντ. Γιατί νομίζω στη Ρεβάν θα είναι πιο εύκολο για τον Ολυμπιακό να βγει κόντρα, να ψάξει τέτοια χώρου mm. κτλ. Ε, δίνει πολύ χώρο η Εφενέρ. Είναι πολύ επιθετική και πολύ αφελή ομάδα. Mm. Σκοράρει άνετα βέβαια. Mm. Αυτό είναι ένα θέμα. Γι' αυτό λέω ότι τη κλειδί για τον Ολυμπιακό σε αυτά τα δύο παιχνίδια νομίζω θα είναι η άμυνα. Mm. Και okay. όχι η επίθεση. Κοίτα, εγώ από την άλλη θα έλεγα ότι ο Ολυμπιακό θα πρέπει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο την έδρα του και να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί. Μακάρι ε, να κερδίσει. Ε, ε, γιατί ο Ολυμπιακό του ε, είναι μια ομάδα που έχει φιλοσοφία, έχει αρχή, μέσα και τέλο. Νομίζω ότι κάποια αποτελέσματα τα οποία ε, μα εξέπληξαν όλου, όπω και το 1-4, έτσι όπω έγινε, ήταν στο πλαίσιο του μαθαίνω ακόμα την ομάδα και μπορώ να κάνω και λάθο. Ακόμα και ήταν από τον Παναθηναϊκό. Και κακή μέρα, ναι, από πολλών μέρα, παιχτό. Ναι. Ε, Καλύτερο ο αντίπαλο, βασικά. Παίζει ο αντίπαλο. Ναι, ήταν, σε καλύτερος. καλύτερη μέρα ο αντίπαλο. Ήταν πολύ ε, καλός καλό ο αντίπαλο. Απλώ θεωρώ ότι με τη Λίμπαρ έχει, έχει βγάλει τη φιλοσοφία που θέλει αμυντικά. Δηλαδή η ομάδα θεωρώ ότι δεν θα έχει την ίδια εμφάνιση και τα ίδια λάθη. Δεν θα κάνει τα ίδια λάθη που έκανε και με τον Παναθηναϊκό, αλλά και με την Μακάμπη. Θεωρώ δηλαδή εκεί ότι θα σφίξει ο Ολυμπιακό και με ΕΣΕ και με Τσικίνο και με Όρτα. Θεωρώ ότι θα πάμε σε τριάδα τέτοια. Ναι, η εικόνα του στα τελευταία πολύ απαιτητικά εντό έδρα μα δεν ήταν καλή. Δηλαδή τον Άρη δεν τον βάζω, εντάξει. Όχι, εντάξει. Βάζω τον Παναθηναϊκό και τη Μακάμπη α πούμε που είναι ναι. από τα τελευταία πολύ απαιτητικά δεν ήταν καλή Όχι. για τον Ολυμπιακό. Έφαγε 7 γκολ. Είχε θέματα. Οπότε γι' αυτό λέω ότι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό. Η τριάδα στα χαβ πρέπει να είναι πολύ, σε πολύ καλό επίπεδο. Έσαι ε, τσικίνη, όρτα, αυτοί θα παίξουν σίγουρα. Ε, πίσω κάρμα επιστρέφει με ρέτσο, μάλλον. Ναι, ξεκουράστηκε τώρα, έπαιξε ο Άμπι. Ακριβώ και ο Ρέτσο έπαιξε ένα ημίχρονο, αν θυμάμαι καλά. Ή τέλο πάντων βγήκε αλλαγή, οπότε δεν έπαιξε όλο το ματ. Ε, ο, ο είναι μεγάλη η απώλεια. Ο Ποντένσε είναι τιμωρημένο. Okay. Εκεί τι βλέπουμε τώρα. Εκεί τώρα βλέπουμε. ίσω βλέπουμε. Δεν ξέρω αν θα το κάνει, θα το ρισκάρει. Με Γιώβεντ τη Φορτούνη Μασούρα. Δεν ξέρω αν θα το ρισκάρει έτσι. Γιατί τη Φορτούνη αριστερά. Ναι. Μασούρα δεξιά και Γιώβεντ τη δεκάρη. Λίγο βαρύ γιώβετς... το βλέπω το. Δεν είναι τόσο πιεστικό, ίσω τόσο τρεχαλατζίδικο ενδεχομένω. Θα τρέχει ο Μασούρα και για του τρει. Αυτό δεν είναι αρκετό σίγουρα. Αλλά η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με το γιώβε, λες, τον τη, λε τώρα αυτό τον παίκ τον θέλω. Να. Είναι φορμαρισμένο, τον θέλω μέσα. Ε, δεν ξέρω αν το πάει έτσι. Δεν ξέρω και ποιε άλλε είναι οι επιλογέ του βέβαια. Δηλαδή, ποιον άλλο έχει να βάλει. Ο Ζέλσον είναι εκτό λίστα. Το Ζέλσον δεν μπορεί να το βάλει γιατί είναι ε, εκτό λίστα. Ναι. Δεν έχει ε, επιλογή εκεί. Ποιο να βάλει εξτρέμ. Ε, λίγο πολύ, βέβαια, αν το κάνει αυτό, ε, χάνει μια ευκαιρία για να αλλάξει κάτι επιθετικά. Έτσι, γιατί μετά, αν βάλει το Γιώβετ τη εξ αρχή και LKB μπροστά, μετά μένει μόνο με τον Ελαραμπί σε περίπτωση που θέλει ναι. να κάνει μια προσθήκη επιθετικού παίκτη. Ακριβώ. Ναι, μένει μόνο με τον Ελαραμπί. Ε, εκεί υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ένα θέμα, ε, γι' αυτό το βλέπω ότι δύσκολα θα το κάνει. Δύσκολο. Μου, ναι. μου κάνει ναι. λίγο δύσκολο. Ναι. Ε, επίσης, αν παίξει, αν παίξει τώρα Χαζομάρα λέμε, γιατί αν παίξει τριάδα, Εσέ, Ορτα, Τσικίνιο, δεν μένει θέση για το παιδί ναι, ισχύει, Οπότε, ισχύει. χαζομάρα λέμε, ναι. ε, αν παίξουν οι τρει, θα παίξει ο Φουρτούνι και Μασούρα. Ναι, ναι, θα παίξει, ναι, όντω, θα παίξει όρτα πίσω. Λογικά ή ο... ο, Τσικίνιο. Ε, Ένα ναι, εξ αυτών. Ένας προσπάει. εξ αυτών. ή ο Τσικίνιο ή όρτα. Ναι, νομίζω, ε, νομίζω, ο τσικίνιο. Ναι, μάλλον ο Τσικίνιο. Ναι. Θα δούμε τέλο πάντων και οι δύο μπορούν να το κάνουν με άνεση και οι δύο έχουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Οπότε η λογική λέει ότι πάει με αυτού του τρει και ο Γιώβεντ και ο Γαλαραμπή είναι από τον πάγκο. Ναι, και είναι και στη λογική του ότι πάω λίγο πιο σφιχτά, αυτό που έλεγε πριν, ότι δεν πάω κατευθείαν. Ναι, το καλό μου σχήμα είναι αυτό, ρε παιδί μου. Το, η τριάδα μου για τα πετρετικά μάτζα αυτοί πρέπει να παίζουν. Αυτοί οι τρει. Ναι. Έτσι, εκείνη η όρτα. Ε, ξεκούρασε αρκετό κόσμο στη Λαμία. Εντάξει, το μάτζα δεν χωράει πολύ συζήτηση. Ε, το πρωτοκόλλο του Ολυμπιακού είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι όλη η κίνηση του Ζέλσον. Από τους που πηγαίνει από την μια πλευρά στην άλλη, παίρνει την μπάλα, τη δίνει, εκεί παίζουν με το ένα-δύο. Το... Πρέπει να στηριχτεί αυτό ο παίκτη. Με τον Γιώβετ, είναι καλό παίκτης. Είναι πολύ είναι πολύ καλός πρέπει παίκτης. να στηριχτεί γιατί τέτοιοι παίκτες μπορεί να περάσανε το τελευταίο 1,5 χρόνο τον Ολυμπιακό ε, και επειδή γινόταν ό,τι γινόταν με του προπονητές και με του πάρα πολλού παίκτε και μπορεί να μην μείνανε. Αλλά τώρα υπάρχει μια ηρεμία και μπορεί ο Ολυμπιακό να χτίσει πάνω σε τέτοιου Είναι παίκτη που δεν είναι για Ελλάδα. Να. Ξεκάθαρα τα πράγματα δεν είναι για εδώ. Είναι παίκτη ο οποίο έπαιζε Γαλλίε, έπαιζε... είναι πάρα πολύ καλό παίκτη. Από ό,τι φαίνεται έχει μια ευπάθεια βέβαια, αυτό είναι το θέμα τώρα. Αλλά πιστεύω ότι του χρόνου θα είναι. Δηλαδή δεν θέλω να τον κρίνω καν φέτο. Θα τον κρίνω όχι. του χρόνου με την προετοιμασία του, να είναι έτοιμο κτλ. Αυτή θα είναι η δεκάτα του Ολυμπιακού, λογικά. Αν και... ξέρετε. Ε... Τώρα... Έλαντε με τζολάκι ε, έτσι, πώ είναι η κατάσταση. Τζολάκι. Αυτό πώ προέκυψε έτσι. Δεν ξέρω. Εν, με το συμβόλαιο του δεν ξέρω αν έχει προκύψει κάποια εξέλιξη ναι, και την έχω mm -hmm. χάσει. Νομίζω ότι δεν έχει ανανεώσει ακόμα ο Πασχάλ. Ο Όχι, του Τζολάκι. Του τζολάκι. Ναι, οπότε, mm. Γιατί λέγανε ότι δεν ανανεώνει και μπλα 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 και όλα αυτά. Mm. Δεν ξέρω αν έχω χάσει κάτι. Ε, Πάντω τον εμπιστεύεται και καλά κάνει. Το παιδί, εντάξει, το αποκρίνεται. Οκ, mm. okay, δεν είναι ότι. Είναι παιδί του Ολυμπιακού. Α πούμε. Δεν ανανεώνει, τι εννοεί. Ε, Πότε τελειώνει. Το καλοκαίρι. Άρα, άρα είναι ελεύθερο. Το καλοκαίρι θα είναι ελεύθερο ο Ναι. No. Γι' αυτό λέγανε ρε παιδί μου ότι διάβαζα ότι δεν ανανεώνει και οι συζητήσει που γίνονται και μήπω τώρα επειδή δεν ανανεώνει δεν το βάζει και τέτοια ξέρει όλα αυτά. Αλλά τώρα αυτό βάζει. Τον βάζει, ναι, ναι. Πιο πριν εννοώ, που δεν έπαιζε καθόλου. Ναι. Ε, εντάξει, οκ. Okay, τώρα. Άρα αυτά είναι τα, τα κουκιά για τον Ολυμπιακό. Ε, φενέρ τώρα. Η Φενέρ, η οποία, όπω είπαμε και πριν, βρίσκεται λίγο σε μια αναμπουμπούλα. Τη Καριόλα. Ναι. Κατέβηκε τώρα να παίξει τελικό Super Cup. Δεν ε, κατέβηκε ουσιαστικά. Ναι. Ενώ έχει ζητήσει αναβολή και δεν τη το δίνουν. Δηλαδή, ναι. είναι λίγο περίεργο αυτό. Έχει δίκιο σε αυτό το κομμάτι. Έχει δίκιο μέχρι να μην κατέβω καθόλου. Είναι, είναι μια... λίγο περίεργο το όλο το Super Cup τη Τουρκία. Επειδή να. λίγο μπήκα να διαβάσω τι έγινε. Γιατί το Super Cup δεν γίνεται τέτοιε ημερομηνίε. Κανονικά. Καλοκαίρι δεν γίνεται. Δεκέμβρη, κάπου εκεί Δεκέμβρη. Α, Δεκέμβρη είναι το στην από... Τουρκία. Ναι. Να. Ήταν να γίνει κάπου εκεί τέλη Δεκέμβρη. Ήταν να γίνει στη Σαουδική Αραβία. Δεν βρήκαν άκρη οι ομάδε με την τοπική φάση τη Σαουδική Αραβία. Αυτό διάβασα. Ότι οι δύο ομάδε γαλατά και Φενέρ θέλαν να. Να μπουν με κάτι μηνύματα στι μπλούζε, κάτι, κάτι περίεργα τα οποία δεν δέχτηκε η Σαουδική Αραβία για να γίνουν στο ΡΙΑΔ. Oh. Διαφώνησαν πλήρω. Ματαιώθηκε ο, ο τελικό που ήταν να γίνει εκεί τέλειο Δεκέμβρη και το έβαλε η Ομοσπονδία 7 Απριλίου. Και έγιναν ό,τι έγιναν τώρα εδώ πέρα. Η Φενέρ ζήτησε να μην παίξει για, το... για να γίνει το ευρωπαϊκό. Δεν το δέχτηκαν οι άλλοι. Μπλα μπλα. μπλα. Έγινε και ό,τι έγινε με την Τράμπζουσπορ η Φενέρ δέντρα. Έγινε μια ιστορική συνεδρία στο γήπεδο του με πάρα πολύ κόσμο για το αν θα συνεχίσει να παίζει κτλ. Στηρίζεται full η διοίκηση από τον κόσμο. Ε, δεν τιμωρήθηκε για το όσα έγινε με την τράπεζα Μόνο δεν οι δύο παίκτε που φάγανε από μια αγωνιστική. Ναι, ναι, και δεν οι είναι... τράπεζε που έφαγε 60. Και, και νομίζω ότι πρόστιμο δεν φάγανε. Και στην έχω... ανάλυση. Έχω την εντύπωση ότι δεν φάγανε ούτε πρόστιμο. Μόνο οι παίκτε αν τρώγανε κάτι. Γιατί παρότι παρότι να πούμε ότι προκάλεσαν προκαλεσαν κάλεσαν Η αλήθεια είναι αυτή. Παρόλα και, αυτά... ο Σιώπης, αυτά... και ο Σιώπη είχε δίκιο όταν μα έκανε τι δηλώσει. Ότι βλέπω, βλέπω, να μπαίνει ένα ε, οπαδό μέσα. Δεν τον προκαλώ να έρθει. Να, να του, να του πω, έλα να παίξουμε ξύλο. Συμφωνώ, αλλά το πρώτο λάθο. Δηλαδή με βρίζει, οκ, okay. με βρίζει. ναι. Το πρώτο λάθο είναι των οπαδών που μπαίνουν. Έτσι, εννοείται αυτό. Δεύτε, δεύτε, δεύτε. Οπότε δικαιολογημένα τρώει τράπεζα προ τι 6. Για να μην πω ότι και παραπάνω. Αλλά σε κάθε περίπτωση το να παίζει ξύλο με του οπαδού είναι αντιπαγγελματικό και είναι λάθο προφανώ. Γιατί τη μορφή και πέρα τη μορφή. Αν έρθουν να σε δίνουν, θα αμυνθεί. Αλλά δεν του προκαλεί, έλα να παίξουμε ξύλο. Αμυνθεί εννοείται. Ε, αλλά το πρώτο που πρέπει να, να κάνει είναι να φύγει. Όχι να παίξει ξύλο. Δηλαδή να κάνει ότι φεύγει και mm. να φύγει προ τα πίσω. Mm. Τώρα, αν έρθει ο άλλο και φτάσει στο μισό μέτρο και σε κοπανίσει, προφανώ θα τον κοπανίσει και εσύ. Εννοείται, δεν θα κάτσω να τη φάω. Κοίτα, πα, παρόλα αυτά, παρότι δεν τιμω, τιμωρήθηκε, δείχνει ότι δεν ξεπέρασε αυτή την κρίση. Κοίτα, είναι πολύ κοντά στο πρωτάθλημα. Το διεκδικεί, είναι στο μείον 2. Μιλάμε τώρα κούρσες, η κούρσα στην Τουρκία είναι, είναι, τρομερό αυτό το πράγμα. Είναι οι δυο του και από κάτω είναι 30 ποσέ διαφορά. 40, <laughs> κάτι τέτοιο. δεν ξέρω πώ το καταφέρει αυτό. Mm. Τα κερδίζουν όλα και άλλοι χάνουν βαθμού παντού. Ε, είναι μια ομάδα, όπω είπα πριν, με πολύ μεγάλα επιθυμητικά χαρίσματα. Ε, συγκεκριμένα κάτι στατιστικά που έχω βρει ε, είναι ότι ε, η Φενέρ έχει σκοράρει 37 γκολ σε 14 μάτ στο φετινό Conference League. Δηλαδή βάζει πάνω από 2,5 μέσο όρο σε κάθε μάτς, έχει όμω τρει στι τέσσερι εκτό έδρα ήττε με ελληνικέ ομάδε στι ευρωπαϊκέ οργανώσει. Δεν τι βγαίνουν τα μάτια στην Ελλάδα δηλαδή. Αίτητο ναι. ο Ολυμπιακό στα τελευταία πέντε εντό έδρα μάτια με τουρκικέ ομάδε, για να πω και τα στατιστικά έτσι μπαμπαμ. Τρει μπαμ, νίκε, δύο ισοπαλίε. Δέχτηκε μόλι ένα γκολ σε αυτά τα πέντε παιχνίδια με του Τούρκου. Είπα και πριν για το 21 παίξαν δύο ομάδε, δύο στα δύο νίκε για τον Ολυμπιακό. Και ο Παναγιακό έχει παίξει παλιά με τη Φενέρ. Με τη Φενέρ. Νομίζω ναι, αυτά. Τελικά ε, ε, με Ναι, Φενέρ, ναι, ναι, ναι. ναι. ναι μπράβο. Ε, ο Ελκαμπί έχει σκοράρει σε όλα τα μάτια στο Conference League που έχει παίξει στο Ολυμπιακό. Στο Conference. Που μεταφέρθηκε από τον Γιώργο Έχει τέσσε, σε τέσσερι εμφανίσει Έλα, έχει πέντε γκολ. Σκύλο. Τιμωρημένο ο Ποντένσε. Επανέρχεται μάλλον ο Ορτέγκα. Δεν ξέρω αν θα παίξει. Δεν ξέρω. θα. Νομίζω ότι. Δε, δε, δεν κινεί. ξέρω αν θα παίξει. Νομίζω ότι ο, ο Ρίτσαρτ είναι στην τέτοια. Νομίζω είναι στη λίστα ο Ρίτσαρτ. τότε. Ε, λοιπόν. Ο Ατζούνη κάνει κάτι δηλωσούλε. Ε, ναι. Είναι λέει. Ε, πολύ καλή συγκυρία λέει, για τη Φενέρ που παίζει με τον Ολυμπιακό τώρα. Ε, εντάξει, είναι φόλα παραθυνακό ο Ατζούνη, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ε, δεν είναι σοβαρό, λέει ο Ολυμπιακό. Έχει χάο. Έχει μείνει λίγο πίσω, μάλλον. Να, έχει μείνει πίσω, ναι. Πριν 3-4 χρόνια έπεσε έπαιζε. Λέει, Δεν ναι. έγινε το update. Έπαιζε. να ασχοληθεί με πολλού άνθρωπου. Ναι. Έπεσε σοβαρό ποδόσφαιρο λέει, πριν 3-4 χρόνια. Κέρδισε εντό και εκτό τη Φενέρ. Αλλά αυτό ο Ολυμπιακό δεν υπάρχει πια. Mm. Θα έχουμε το πλεονέκτημα όσον αφορά τη δυναμική στο ρόστερ. Είναι και φενέρ, δηλαδή. Είναι φιλοτούρκο Τούρκο ο άνθρωπο. Ε, φιλο yeah. προ όλε τι ομάδε Τούρκικε. Εντάξει, καλά κάνει. <laughs> είναι φιλοτούρκο. <δεν> <laughs> <Είναι φιλοτούρκος. laughs> ναι, είναι φιλοτούρκο προ όλε τι Τούρκικε ομάδε. Καλά κάνει, καλά <laughs> κάνει. Εντάξει. Καλά τουρκος, κάνει, αλλά μην του πάρει ο λαιμό. Χάλα, για εμά καλύτερα. να του πάρει λαιμό του. Καλά, θα ακούσουν τον Τζούγκλ, yeah. Νομίζω, ναι. Λοιπόν, να πω ότι παίζει μάλλον με μπατσουαγή στην Ευρώπη αντί για τον Τζέκο. Έχει λύσει βέβαια. <laughs> ναι. Τάντι <laughs> Τσιμάνσκι, λογικά πίσω από τον uh, Μπατσουαγί. Ο Φρέντ, ίσω δεν προλάβει ο Φρέντ United. Ναι, ναι. ναι. Δηλαδή ο Σιμάνσκι, ο βασικό Ο Σιμάνσκι ο ναι, ναι. που είναι τη Πολωνία. Ο Ζάιτ Κρούνιτ είναι οι δύο half, μάλλον. Ο Καντιόγλου αριστερό μπακ που είναι φωτιά. Μπεκάο, η Ισουγιοντσού μαζί με τον Τζιγκού Στόπερ. Και ο Σάγι Σάμολ. Ο Σάκη Άμολ πρέπει να αυτό που έδωσε τα μπουνίδια στην Τουρκία. Στην Τουρκία. Έχει γίνει μισούντα. και τυχογραφία. Πρέπει να έχει γίνει. Αυτό δεν έχουν κάνει γύρω εκεί. Ήρω, ναι. κανονικό. Ναι. Δηλαδή, άμα κατέβει για δήμαρχο, oh. βγαίνει. Έτσι, ε, και ο Λιβάκοβιτ τέρμα που εντάξει το πήδε έχει 7 χέρια. Τώρα ε... μη για δήμαρχο γιατί έφαγε μεγάλη ήττα ο Ερντογάν και πέρασε στι δημοτικέ. Έχασε. έχασε νομίζω η παράταξή του. Ναι. παράταξή του, καλά, ε. νομίζω... αυτό είναι σχολάι του. Και... Εγώ δεν θα ασχολούμαι με άλλο, λέει. Δεν θα ξανακατεύω πουθενά, λέει. Ο Ερντογάν. έτσι δεν λέει. Καλά, μου πει. Και ο, τέτοιο στην Ρωσία έτσι έλεγε. Και ο Πούτιν, αλλά κατεβαίνει 20, 20 χρόνια. Ε, λοιπόν, ο Ολυμπιακό παίζεται favoris στο στοίχημα. Ε, 2,37 ο Άσο, 2,87 το διπλό και 3,60 το χ. Και ε, η πρόκριση 2,25 Ολυμπιακό είναι 65 Φενέρ. Δικαιολογημένα φαβορή Φενέρ. Εντάξει, yeah. και πιο πολύ πλούσιο ρόστερ και ε, πολλά παίζουν ρόλο. Ε, εντάξει, γίνει και ο Ολυμπιακό που σου βγάζει μια. Ε, ότι δεν είσαι σίγουρο τι θα δει από τον Ολυμπιακό ακόμα. Ε, οπότε δικαιολογημένα, δικαιολογημένα τι βρίσκονται τι αλλά εγώ δεν, λέω ότι είναι ευκαιρία του Ολυμπιακού. Δηλαδή, η Φενέρ δεν είναι χτύπητη. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Τη θεωρώ, αν περάσει από τον Ολυμπιακό, είναι ικανή να περάσει και τη βίλα. Το πιστεύω αυτό. Και να το πάρει. Ναι. Ο Ολυμπιακό αυτό που έχει να κάνει, για να πάμε και στον Μπάουκ, είναι να ε, δώσει το 100% όλο του το είναι και θα το κάνει για να πάρει ένα αποτέλεσμα, να μην δεχτεί γκολ, τουλάχιστον να μην πάει κυνηγώντα. Ε, ε, το παιχνίδι και τη Φενέρ στο, στη Ε, Και από εκεί και πέρα θα το κάνει αυτό χωρί να έχει άγχο γιατί δεν παίζει την Κυριακή. Έχει αναβληθεί το παιχνίδι yeah. με τον Μπάου. Yeah. So, so. ε, οπότε έχει όλο του το, το είναι και, τη, και την ηρεμία να σκεφτεί αυτά τα δύο παιχνίδια. Ε, η Ρεβάνς είναι καπάκι την άλλη Πέμπτη στι 10 η ώρα. Ε, yeah. Οπότε είναι ένα μάτ κομμένο και ραμμένο ε, για τι μεγάλε βραδιές Ευρωπαϊκές του Ολυμπιακού ε, και νομίζω με τον κόσμο του μπορεί να φέρει ένα καλό αποτέλεσμα. Η Φενέρ πάντως παίζει την Κυριακή. Παίζει με την Καραγκουμπρούκ του κουρμπέλι, νομίζω είναι αυτή. Αν δεν κάνω λάθο. δεν είναι του κουρμπέλι. Κάτσε να δω για να είμαι και σίγουρο μου καμιά βλακία. Ναι, του κουρμπέλι είναι. Ναι. Ε, ναι, παίζει εκτό έδρα. 7 η ώρα την Κυριακή. 14 είναι Κυριακή. Την Κυριακή. Ε, θα μου πει πότε παίζει. Παίζει 5 είναι. Κυριακή. Μάλιστα. Ε, μπορεί να κατεβάσει ένα τρέτο πάλι. Θα κάνει ρωτήσου. Έχει, ναι. έχει βάθο. Εντάξει, δεν έχει θέμα σε αυτό το κομμάτι. Ε, Ωραία. Αυτά. Λοιπόν, έχουμε προγνωστικό, θα το πούμε στο τέλο. Πάμε στον Μπάουκ, ο οποίο ε, και αυτό ε, προέρχεται από. Ένα πάρα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Εντάξει, για τον Ολυμπιακό τα είπαμε με τη Λαμία, έπαιζε νίκη. Αλλά ο Πάοκ πήγε σε μια έδρα που δεν είχε σκοράρει μέχρι τώρα. Όσε φορέ είχε κατέβει, ήτανε... έχει κάνει τι χειρότερε του ε, τα τελευταία χρόνια στη... Και φέτος. στη Νέα Φιλαδέλφια. Ε, και φέτο το 2-0. Ε, πολύ δεν κακός. έκανε τελική έκανε φάση έκανε στο τέλο. Μια τελική στο, στο τέλο. Ναι. Ε, αλλά παρότι έχανε 2-0 και έλεγε, παιδί μου βλέποντα το match. Οκ, okay, δεν λες ότι είναι τραγικό, αλλά έλεγε ότι πάει ακόμα και τώρα που παίζει, πάει να γίνει στο ίδιο έργο θεατέ. Θα είμαστε. Εγώ θα πω ότι είναι μια ε, μεγάλη δήλωση του Πάουκ αυτό που έχει κάνει την Κυριακή, διότι είναι μια ισοπαλία η οποία έχει χρειά νίκη. Έχει χρειά νίκη, ε, ναι. Σίγουρα. Ναι, ναι. Ε, και δείχνει ότι έχει ξεπεράσει πλήρω το κόμπλεξ στο γήπεδο αυτό και κόντρα σε αυτόν τον αντίπαλο. Παρένθεση θα πω ότι δείχνει και ότι η ΑΕΚ πλέον δεν έχει αυτή την άβρα που είχε σε, 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 αυτά τα παιχνίδια. Γιατί είναι συνεχόμενε κακέ τι εμφανίσει πλέον σε αυτά ντέρμπι. Mm. Και δεν έχει αυτή την άβρα πολύ περισσότερο ενώ προηγεί το και 2-0. Σωστά. Δηλαδή, ε... δηλαδή, αυτό που κάνει η ΑΕΚ είναι κανονική ήττα. Ναι, είναι σαν ήττα διότι να. έτσι όπω παίζει και έτσι όπω διαχειρίζει το μάτ είναι σαν να έχει χάσει. Και έχει χάσει τον Παναθηναϊκό με κακή εμφάνιση. Θα μπορούσε να είναι 0-2 με τον το Κάνε Τσούμπερ. Θα μπορούσε. Ναι, μετά όμω έχει και ένα μάτσο μετά όμω. Έχει πάρει τον Ολυμπιακό που δεν το άξιζε. Έχει πάρει τον Ολυμπιακό που δεν άξιζε. Μπορούσε να χάσει άνετα. Αν ο Θεάτσα ή δεν βγάζει τα πάντα. Έχει κλείσει την κανονική διάρκεια. Με, έχει... με χί στο χαριλάου. <σχαρηλάου> που πάλι δεν το διαχειρίζεσαι όπω πρέπει. Να, στο τέλο δεν έχει τον κόλλο, αλλά πάλι ναι, όντω. Δεν το διαχειρίζεσαι <σχελίως> όπω πρέπει. <σχελίως> Οπότε μαζεύονται πολλά για την ΑΕΚ. Οπότε α την ΑΕΚ τώρα κάνω παρένθεση. Τέλο πάντων, για τον BAUK νομίζω ότι είναι μια. Μία εμφάνιση που ξεπερνάει, όπω είπα, το κόμπλεξ του στο συγκεκριμένο γήπεδο, με το συγκεκριμένο αντίπαλο. Δεν τον κέρδισε, αλλά είναι σαν να τον κέρδισε. Και δεν είναι ότι πιάνει και τρομακτική εικόνα. Δηλαδή, το τον έχουμε δει να πολύ καλύτερα. Να, ναι, ναι. Στη Λεωφόρο, στο Καραϊσκάκη, στην Τούμπα προφανώ. Mm. Σε αυτά τα μάτσα εννοώ τα τέρμπι. Όταν πιάνει ο Λουτσέσκο τους του παίχτε του να του κάνει αλλαγή, εκεί την τριπλή αλλαγή που το σχολιάσαμε και χθε, την, την τριπλή παρέμβαση, του πιάνει μια αγκαλιά. Νιώθει στο βλέμμα όλων την ηρεμία ότι αυτό το πράγμα μπορεί να γυρίσει. Δηλαδή δεν νιώθει, δεν έχει τον απόλυτο. Έχουμε χάσει τον έλεγχο, υπάρχει απόλυτη ξέρω, απογοήτευση, από τι πάμε να κάνουμε τώρα. Μη φάμε άλλα δύο και φάμε τετράμπολες. στο κεφάλι. Yeah. Νιώθει ότι το ματ ήρεμα θα παίξουμε το ποδόσφαιρο που ξέρουμε. Και ο Λουτσέσκου φαίνεται ότι είχε διαβάσει πάρα πολύ καλά τον αντίπαλο. Συμφωνώ. Ε, πιστεύω ότι εκεί οι αλλαγέ παίζουν καθοριστικό ρόλο. Δεσπότοφ με Σάστρε. Καθοριστική και οι δύο. Άλλο Άστρε δεν είναι κάπου μέσα σε γκολ ή κάτι, αλλά είναι πολύ μέσα σε, όλες τις, σε όλη τη λειτουργία του mm. πάου, επιθετικά. Ο, ε, ο Μπάμπα, βλέπουμε ότι ο, ο άνθρωπος είναι. Όχι, βάζει τον γκολ και στο δεύτερο γκολ, επειδή το είδα και χθε μετά, ε, ξανά. Ε, είναι ο άνθρωπο που είναι δεξιά στην άλλη. Κάνει τη σέντρα. Ναι, στην άλλη πλευρά από εκεί που παίζει και κάνει τη σέντρα. Κάνει τη σέντρα. Ένα αποστατικό, κάτι να μετά. Ναι, αλλά έχει μείνει ρε παιδί μου δεξιά. Μια χαρά, κανονικά. Ναι, ναι. Κάνει τη σέντρα και μπαίνει ο, κου, ο κουλεράκι στην κεφαλιά και ο ναι. Σδόεφ κάνει δύο επαφέ. Ναι. Δεν κάνει με τη μία, δηλαδή κάνει δύο επαφέ με την μπάλα και τη βάζει μέσα. Ε, είναι όλο αυτό μια επιστροφή η οποία σου βγάζει αυτή τη στιγμή την άβρα που έχει ο Πάου και την εμπιστοσύνη που έχει στα πόδια του. Στο δίνει και ο αντίπαλο, νομίζω βέβαια. Δηλαδή ο Πάουκ, νομίζω και ο Λουτσέσκου και οι παίκτε του αντιλαμβάνονται ότι η Άκα αυτή τη στιγμή ψιλοπαραπατάει εκείνη την ώρα. Δηλαδή βλέπει ότι είναι 2-0, αλλά δεν την αισθάνεσαι ότι είναι άτρωτη. Ναι, αλλά άλλο να το ότι δεν το αισθάνεσαι και άλλο να το καταφέρει να το πετύχει. Έτσι, γιατί... Άρα κλειδί τον το γκολ. Το πρώτο. Ακριβώ. Γιατί Ακριβώς. αν δεν βάλει γκολ νωρί, ναι. το βάζει νωρί ο Πάουκ. Μετά αγχώνεσαι, δεν βγαίνουν ναι, ναι, ναι. οι ίδιε προσπάθειε με την ίδια ασφάλεια και αγχώνεσαι. Ναι. και φτάνει, να έχει και ευκαιρία για να νικήσει κιόλα. Ναι, και έτσι. θα μπορούσε έτσι. μπορούσε να χάσει θα, θα, θα μπορούσε να χάσει. Δηλαδή, τέλος, αν ο Γιώργο και... Ναι, και από την ωραία του Πάουκ. Ή αν πριν που δεν την αναφέραμε στο live, την ξεχάσαμε. Ε, στη στατική τη ΣΑΕΚ, πριν τη φάση του Γιόνσον, μετά το 2-2, είναι τρει μόνοι του. Ναι, 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 που, που φεύγει η μπάλα. Ναι. Είναι τρει μόνοι του με το τέρμα στο έλεό του, όπω λένε τα κλισέ. Ναι, ναι. Δηλαδή εκεί είναι γκολ, κανονικά. Απλά περνάει κάτω από τα πόδια, είναι γρήγορη μπάλα. Τέλο πάντων, ήταν πολύ ωραίο μάτ. Ο Πάοκ ε, έδειξε ότι έχει πλέον αυτό το μέταλλο, χωρί να πιάσει, ξαναλέω, υψηλή απόδοση από πολλού παίκτε. Κουλιεράκη μπάμπα, Άξι, θα έλεγα. Κουλεράκη, αυτοί οι δύο. Είναι... Είναι εκπληκτικό, ο Μπάμπα είναι σταθερή αξία. Αυτοί οι δύο. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ο Ντεσπότοφ πολλά, δίνει πολλά και ο Σάστρε. Εγώ θεωρώ και ο Σαμάτα κάνει πολύ καλή ο δουλειά. Ο Σαμάτα κάνει πολύ καλή δουλειά, ναι. ναι. Μέχρι εκεί. Δηλαδή, Ζίφκοβιτς... Ναι. Ε, Κωνσταντέλιας... Okay. Ναι. Ναι. Δηλαδή, Μεϊτέ με έχουμε νομ... δει και καλύτερα. Νομίζω ο Μεϊτέ παίζει ένα κλικ κάτω από ό,τι μπορεί να παίξει. Ναι. Μπορεί και να... δεν το λέω ότι κάνει διαχείριση. Αλλά τον βλέπει ότι όταν πει θα παίξει, παίζει. Δεν, δεν, τον, δεν, δεν έχει αντίπαλο. Ναι, οκ, okay, αλλά έχει κάτι φασούλε που τον έχει γυρίσει ταινία ο Πινέδα. Δηλαδή τον Τάξε. έχει φύγει, περιστροφέ, τον έχει χάσει. Δεν είναι ο παίχτη τώρα με να μαρκάρει τον Πινέδα. Ναι, δεν, μου, δεν, είναι γι' αυτό. Είναι στο χώρο του όμω. Είναι ευθύνη του. Εντάξει. Δεν μπορεί να το μαρκάρει. Ο τον Πινέδα. Άξει, είναι, δεν είναι πιο βαρύ, να το... ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω ότι έχει, 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 έχει θέματα αρκετά στο μάτι. Ο, ο Μάρκο ο, ο Αντώνη μπορεί να το μαρκάρει τον Πινέδα. Δεν ξέρω αν τον προλάβει. Και ο Αντώνιο. Δεν ξέρω, μακάρι να τον δούμε να παίζει βασικά. ναι, δεν το. Εντάξει. Έχουμε νομίζω ότι έχει καταλήξει το καλό του σχήμα είναι να με ητέ. Ναι, μέχρι ο Σντόεφ να ξαναπατήσει τα πόδια του, που φαίνεται ότι είχε θέματα το παιδί και σε προσωπικό επίπεδο, ναι. τα είπε κιόλα. Ε, ναι, το με ητέ σβάμπ φαίνεται να είναι πιο λειτουργικό που στα μάτια μου θα ήταν βαρύ, αλλά δουλεύει στον πάγο. δουλεύει γιατί και ο Σντόεφ δεν είναι πανάλαφρο. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι πιο, σίγουρα πιο, πιο κινητικό από το σβάμπ πούμε, σε αυτό το κομμάτι. Αλλά και ο σβάμπ είναι πάρα πολύ καλό παίκτη γενικότερα. Ναι, Παίζει ναι. με το μυαλό, έχει πολύ καλέ τοποθετήσει κτλ. Και, τα και σκοράρει κιόλα. Ε, είναι πολύ μεγάλη πρόκληση με την Breeze. Είναι μια ομάδα, βέβαια, που σου δημιουργεί και το πρέπει. Αυτό το είχαμε ξανασυζητήσει. Δηλαδή, οκ, okay, καλή κλήρωση, αλλά μην γυρίσει boomerang, όλο mm. αυτό. Αλλά είναι μεγάλη ευκαιρία, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορεί να γυρίσει boomerang, γιατί ο Πάοκ ε, παίζει το πρώτο παιχνίδι εκτό έδρα. Εκεί όπου φέτο είναι πάρα 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 πολύ καλό. Ακόμα και όταν δεν είναι καλό, δεν χάνει ναι. ε, εκτό έδρα. Έχει κάνει, ε, νομίζω, είναι αητητό εκτό έδρα. Και είναι σίγουρα. Στο, εκτός Όχι, έδρα. έχασε με δυναμό. Σωστά. Έχασε σωστά. Με δυναμό, ναι. Ήταν αίτητο μέχρι να παίξει με δυναμό, γενικά. Ε, καλά, εντό είναι αίτητο. Εντός είναι αίτητο. Είναι είναι έτσι καλώ. Αλλά ήταν και αίτητο εκτό μέχρι να παίξει με δυναμό. Έχει περάσει από έδρε δύσκολε όπω είναι η Άντραχτ. Okay. Ε, και Έχει η Μπέιταρ, περάσει... εγώ μπορώ να πω ότι είναι δύσκολη. Και Beitar, είναι η Μπέιταρ, ναι. δύσκολη κατάσταση. Ναι. Και η Κροασία ήταν η δύσκολη, δύσκολη έδρα που δεν έχασε το 0-0. Χάιντουκ. No, ναι. ναι, σωστά. Ε, και έχει περάσει και από πιο πολύ εύκολε έδρε. Αλλά έτσι όπω πήγε το παιχνίδι, έκανε δύσκολο το πράγμα για τον εαυτό του. Και κατάφερε παρόλα αυτά να μην χάσει. Και στη Σκωτία και στην Νορβηγία. Σωστά, ναι. Εκεί έκανε και ανατροπέ. Εντάξει, ναι. κέρδισε. Αλλά ε, είναι, είναι, είναι μια κατάσταση τώρα που θα βρει μπροστά του που δεν είναι ότι δεν την έχει ξαναβρει. Δηλαδή, έχει, 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 τα, τα, έχει, τα έχει ζήσει όλα. Τα έχει ζήσει όλα. Έχει κερδίσει με ανατροπή. Έχει υπαρχή. Έχει... Έχει παίξει αμυντικά, έχει παίξει επιθετικά, τα έχει κάνει όλα. Πάω. Δηλαδή, δεν, δε, αισθάνεσαι ότι δεν υπάρχει κάτι που δεν θα τον κάνει να αγχωθεί. Yeah. Ακόμα και σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Ε, είναι ε, πολύ σημαντικό ότι ο Τάισον πιστεύω ότι θα επιστρέψει και θα είναι σε διάθεση Συμφωνώ. του Λουτσέσκου. Έλειψε πολύ στο πρώτο μήχρο με την ICO. Είναι παίξει πολύ, πολύ, πολύ καλό σε όλα. Δηλαδή, διαχειρίζεται την μπάλα πάρα πολύ καλά, δεν του την κλέβουν. Ε, είναι κολόνα στο επιθετικό κομμάτι. Ξέρει πότε την... πρέπει να τη δώσει. Ε, Ξέρει α... πρέπει να ανεβάσει την ομάδα. Ασίστ. Ε, Γκολ πολλά δεν έχει, αλλά έχει πάρα assist. Έχει πολύ καλέ συνεργασίε, βλέπει γήπεδο, έχει πολύ ταχύτητα παρά την ηλικία του. Και έχει και την πρίαση που λέμε. Ναι, είναι η πρώτη πάση η που πρώτη θα απελευθερώσει την κατάσταση. Ε, νομίζω ότι εκεί ο Πάοκ ε, θα είναι πολύ δυνατό αν παίξει ο Τάισον. Ειδικά σε παιχνίδι που μπορεί να του βγουν οι κόντρε. Η Μπρίζεβε δεν είναι αφελή ομάδα. Δεν νομίζω ότι ο Μπρίζα θα, το θα του δώσει χώρο. θα τον παίξει δηλαδή, θα πάρει μπάλα πολύ για να του δώσει χώρο για να βγει κόντρο ο Πάοκ. Για η ομάδα βέβαια, πώ αμυντικά να παίξει. Δεν Μιλάμε είναι κλασική βέλγικη ναι. ομάδα όμω. λίγο που τα μιλούσα και με τον Αντώνη, μου έλεγε ότι, νοσγαλέα, μου έλεγε ότι δεν είναι κλασική βέλγικη ομάδα. Είναι, είναι προσεκτική. Είναι μια ομάδα που παλεύει για να πάρει το πρωτάθλημα. Είναι στο μείον 5 από τη Σενζή Λουάζ. Έχει αλλάξει προπονητή. Έγινε ο χαμό εκεί με τον Ντέιλα. Έχει φύγει πριν από κάνα μήνα. Εκεί έχουν βάλει τον αυτό που ήταν στην ΚΑΠΑ 19, ο οποίο τον θέλει διοίκηση πάρα πολύ, τον νέο προπονητή. Τον, δηλαδή έχουν ψηθεί όλοι με αυτόνα. Και ναι. ο κόσμο το θέλει, το προηγούμενο δεν τον ήθελε κανένα. Ναι. Είχε βγει και είχε κάνει κάτι δηλώσει περίεργε. Δηλαδή, γενικά είχε σκατώσει πολύ κόσμο τον τύπο. Το... Σε μια συνέντευξη τύπου. Ναι, άρχισε. Ναι, μετά βασικά δεν ήταν να φύγει. Απλώ του έκανε ένα μια ερώτηση και άρχισε. Και, του λέει, ναι, 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 ναι. και καλά, σαν διαρροή από τα αποδητήρια και του λέει που τα άμαθε αυτά και υπάρχει διαρροή και άρχισε. Και Ακριβώς, το... Ακριβώ. Μετά τη μόλιντα έγινε αυτό. Ε, την ανατροπή τη ε, από την ήττα στο προηγούμενο γύρο του Conference League. Κέρδισε η Breeze 3-0, πέρασε. Και εκεί απασφάλισε ο Ντέιλα, έλεγε, 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 έλεγε. Έχασε και από τη Android μετά στο τέλο τη κανονική διάρκεια και το διώξανε. Είναι μεγάλη προσοχή στον Τιάκο το ο οποίο έχει κάνει ήδη μεταγραφή στην Bretford ε, 33 εκατομμύρια. Ε, τι θέλει τώρα αυτό από εμά, αφού έχει φύγει. Έχει κάνει το καλοκαίρι, θα πάει. Είναι πολύ καλό παίκτη, είναι θορυκτό. Άρα και να μην παίξει δεν πειράζει. Θα παίξει σίγουρα. Όχι, να μην παίξει καλά. Να μην καλά. Τη μεταγραφή δεν έχει κάνει. Ναι, ναι αυτό ναι. ήσυχο το κεφάλι του. Ναι. Απ' την άλλη, όμω είναι και απαλλαγμένο στο άγχο. Όπω ο Μπερνάρ αυτό <laughs> σου λέω, λίγο. Λοιπόν. Ναι. <laughs> Δεν φοβόμαστε τίποτα. Έχουμε λοιπόν, και τη Γιώρα Κουλιεράκη εκεί πέρα, Νέστα Μαλτίν. Ισχύει αυτό. Λοιπόν, ε, είναι πολύ καλό παίκτη. Ο Σκο Βόλσεν επίση είναι καταλητικό. Έχει 23 γκολ σε όλε τι οργανώσει. Δεν ξέρω αν θα παίξει, αν θα προλάβει. Ο Φανάκεν είναι καλό παίκτη επίση. Έμπειρο χαφ, αμφίβολο επίση. Ο Μινιολέ, μεγάλο θέμα αν παίξει όχι ο τροματοφύλακα. Μινιολέ, ολέ. Τρέχει να προλάβει. Στο όριο καρτών, όσοι ασχολήθηκαν με κάρτε, ο Μέχελε, ο Τιάγκο και ο Ντεκούιπερ για την. Ε... Μπριζ, κουλιαράκι και δεσπότοφ στο όριο. Αν πάρουν, δεν παίζουν στο mm, επόμενο μάτι. Κουλιαράκι και δεσπότοφ. Ε. Ναι. Κουλιαράκι θα είναι μια απώλεια. Ο δεσπότοφ, οκ. Okay. Θα είναι και αυτό απώλεια, αλλά έρχεται από τον πάγκο. Σωστά. Ο δεν, κουλιαράκι θα είναι πολύ μεγάλο. Δεν έχουμε άλλον να βάλουμε άμα λείψει ο κουλιαράκι. Στη λίστα. Δεν ξέρω, ο Μιχαλίδης ξέρω, είναι. Λογικά. είναι. Ο Μιχαλίδη. Ο Εκόνγκ δεν παίζει ποτέ. Ο Εκόνγκ ο... δεν Αφού είναι τερματία που θα παίξει. Ναι, ο Μιχαλίδη, ο, ο... ο... ο Νάσμπερκ. Και ο Νάσμπερκ. Είναι στη λίστα, δεν το θυμάμαι. Δεν το έχω προχείρω τώρα. Τέλο ο Μιχαλίδη πρέπει να είναι. Εντάξει, βέβαια τώρα μέχρι τον τελικό που θέλουμε να φτάσει ο ΠΑΟΚ... Ε, μια κάρτα θα την πάρει ο Δεν γίνεται να μην πάρει κάρτα. Οπότε καλύτερα να τώρα. Μετά σβήνονται. Σβήνονται μετά. άμα, Στα δεν τώρα, σβήνονται. Άμα δεν την πάρει τώρα. Α, και την πάρει μετά δεν θα παίξει. Άμα, την πάρει στον επόμενο. Ε, αυτό λέω. Μισό. Ναι. Άμα, άμα, την πάρει τώρα δεν παίζει στη ρεβάν. Άμα δεν την πάρει τώρα και την πάρει τη ρεβάν, δεν παίζει στον στο πρώτο, πρώτο ημιτελικό. Αλλά αν δεν πάρει καθόλου, σβήνονται όλε. Στα ημιτελικά θα πάει καθαρό Δύσκολο εδώ βλέπω κουλιαράκι σε Δύο, δύο, δύο μάτσε δεν πρέπει να δεν, πάρει, πάρει κάρτα. Δύο μάτσε δεν πρέπει να πάρει κάρτα. Ναι. Ναι. Για να μην χάσει τον ημιτελικό τον πρώτο. Αν περάσει, μην προτρέχουμε. Αν περάσει. Εντάξει, ναι, ναι. ρε λοιπόν, να παιδί. Για ότι... μένα είναι πολύ σημαντικό παίζω πάω εκτό στο πρώτο παιχνίδι. Θα έχει πολύ μεγάλη παρουσία του κόσμου. Θα θα πάει να πάρει αποτέλεσμα. Άτομα. Μπορεί και βασικά παραπάνω. Βασικά έχουν, πάρει ήδη συστήρια από του Βέλγου. Έχει βγει και ανακοίνωση. Ναι. ναι. Έχει βγει και ανακοίνωση, μην δίνει τα συστήρια στου οπαδού του ΠΑΟΚ. Ναι. Θα έχει 2.500-3.000 παξίδε σίγουρα. Ναι, ναι, ναι. Έλληνε, τώρα που κάποιοι θα είναι και άλλων ομάδων. Σίγουρα θα μπρίζ αλλά... Η Μπρίζα, επειδή έχω, έχω πάει, είναι πολύ ωραία πόλη. Γενικά έχει. Ε, δεν είναι, ναι, έκανα χαζομάρα. Όταν πήγα Βρυξέλλε ήθελα να πάω. Εγώ έτσι αλλά, πήγα. Πήγα Βρυξέλλε και πήγα Μπρίζα. Έφεγα έφαγα στη μάπα, στη μάπα της που είναι χάλια ναι. και δεν πήγα στον Ναι, είναι ωραία. Έχει έτσι μια πολύ μεγάλη πλατεία. Έχει και, έχει και που σπουδάζουν. Ναι. Ε, οπότε... Κάτι μια ποτάμι μου έχει κάτι. Ναι, είναι ωραία, είναι ωραία. Βασικά είναι πιο ωραία. Εμένα μου άρεσε πιο πολύ από τι Βρυξέλλε. Ναι, τι να σα αρέσει, Βρυξέλλε. Τώρα, Βρυξέλλε είναι μια ιδέα. Μιλάμε για μια από τι πιο χειρότερε πόλει τη Ευρώπη. δεν <laughs> υπάρχει. Τραγική πόλη. Σημαντικό, σημαντικό, σημαντικό ότι παίζει εκτό. Ε, γιατί ό,τι και, να γίνει, και να γίνει, δεν λέμε τώρα να χάσει με κατεβασμένα χέρια, αλλά ό,τι και να γίνει, η τούμπα είναι πάντα ε, η δύναμή του. Ναι, και Οπότε δεν είναι, σε, σε τρομάζει κιόλα ο αντίπαλο. Εντάξει, δεν σε τρομάζει ο αντίπαλο. Αυτό ξαναλέω, μη γυρίσει μπούμερακ μόνο. Αυτό είναι το θέμα. Δύο μεταξύ του οπαλίε στο γυρό παλίκ το 2011, πολύ πίσω. Ε, νομίζω με σκόρ 1-1 και οι δύο, η σίγουρα στην τούμπα 1-1, στο οποίο έχει βάλει γκολ ο Κουεμάχα. γιατί oh. Για να τότε. Ε, ο παλιό παίχτη του Άρη, ο... Άρη. ένα ε, ε, τέλεχο του λεγόμενου Πικού του. Υπήκου, ε... Βάζει τον γκολ, μάλιστα, Κουεμάχα, ναι. στο ιστορικό μάτσο με τον Ρακλή. Είναι αυτό που βάζει τον γκολ και κάνει την μπούκα ναι, η Οπαδή. Ναι, ναι, ναι. ναι. Που... Βά... Το 0-2 το κάνει ένα-δύο. Που βάζει τον γκολ, πάει να βγει ο Αμπάρη πίσω Μπράβο, να Και, και γίνεται την μπούκα και σχολιάει ναι, ναι. ο γάμο. Ενώ ο Ρακλή γυρνάει. Δηλαδή Ακριβώς. κάνουν δηλώσει μετά υπέρ του Ρακλή ότι έχουν πει ρε παιδί μου, το μάτσο γυρνάει και τέτοια. Ναι, ρε παιδί μου, ότι ναι. φαινόταν ότι πάει προ τον ναι. Ρακλή, τέλο πάντων. Λοιπόν,. Αίτη την κλαμπρί φέτο εντό έδρα στο Conference League. Έχει πέντε νίκε και δύο ισοπαλίε. Σκοράρει κατά μέσο όρο 2,7 γκολ. Εκεί. Σκοράρει δηλαδή. Ο Πάοκ έχει σκοράρει τα περισσότερα γκολ φέτο στο Conference League. 21 γκολ. Από όλε τι ομάδε. Έχει του περισσότερου διαφορετικού σκόρερ. Είναι, διαφο είναι, 13. Απίστηση. Η διαφορετική σκόρη δεν έχει κανεί πάνω από 3 γκολ. Τα 10 από τα 21 γκολ του Πάουκ είναι στατικέ φάσει. Τα μισά σχεδόν δηλαδή. Από ή στατικέ. Από στατικέ δηλαδή και, και τα πέναλτι βάσει. Και τα πέναλτι. Ναι, ναι, ναι. Γιατί έχει. Φoul, πέναλτι κτλ. Ναι. Λοιπόν, να πω ότι ο Σκόβολσον είναι μεγάλη υπόθεση να παίξει γιατί έχει 4 γκολ και 2 assists Φέτο στο conference League είναι ο, ο πιο αποδοτικό παίκτη τη ε, Breeze. Ε, οπότε αν δεν παίξει είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για τον Πάοκ. Ε, αυτά πάνω κάτω να προσέχουν και από τον Πάοκ τον Ονιεντίκα που είναι καλό χαφ. Έβαλε δύο γκολ τώρα τελευταία. Μεγάλη νίκη τη breeze με την Άντερλεχτ. 3-0 το έκανε το μάτι, το, το πήρε πολύ άνετα και καθαρά. Πολύ καλή εμφάνιση. Ο Νούσα λένε ο extreme ο 18χρονο, λένε ότι είναι από τα καλύτερα ταλέντα στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν θα παίξει. Αν δεν παίξει σκόβο, λογικά θα παίξει, πιστεύω θα παίξει. Αυτά τώρα για πάω. Λογικά θα δούμε Κλασικός κλασικά κλίμα. εικονογραφημένα. Δεν νομίζω ότι θα δούμε κάτι διαφορετικό. Μπορεί να, ίσως μπορεί να δούμε αντί για Ζήφκοβιτ Ντεσπότοφ. Γιατί τα κάνει αυτά ο. Ναι, ή Τάισον. Τάισον, ή... ναι, από την Αριστερά, άλλη. Tyson, αριστερά, Τάισον, Κωνσταντέλια μέσα ή Μούργκ. Δεν ξέρω. Εγώ λέω, εγώ λέω Τάισον, Κωνσταντέλια στο 10 και Ντεσπότοφ δεξιά. Μπορεί, ναι, 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 Μπορεί να το δούμε έτσι. Για να... Γιατί καπάκι. Εντάξει, okay, δεν έχει την Κυριακή ούτε το πάκο έτσι Θα έπαιζε πάκο Ολυμπιακό, έχει αναβληθεί το μάτ. Ε, αλλά έχει και τη Ρεβάνς, οπότε μπορεί στη Ρεβάνς να πάει με Ζιβκοβιτς. Με μπορεί να τα μοιράσει, δεν ξέρω. Ναι, μπορεί. Ε, επίσης, ε, εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να δούμε και Σαμάτα. Στο, γιατί, Βέλγιο... Ο Σαμάτα, νομίζω, έχει περάσει από το Βέλγιο. Μήπω Ξέρει και τη φάση, ξέρει το γήπεδο. Παίζουν όλα ναι. αυτά. Ναι. Δεν το χειλάς. Πάντως, ο, και ο Σαμάτα και ο Μπράντον ε, σε, σε αυτό που τους έχει πει ο, ο Λουτσέσκου στο να κάνουν να αρχίζουν την πρώτη γραμμή πίεσης και άμυνας ε, του Πάουκ είναι πάρα πολύ καλή και οι δύο. Ο Σαμάτα είναι πάρα πολύ καλός και στο να μοιράζει την μπάλα ε, και να δίνει βοήθειες και στα εξτρέμ Γενικά κάνουν τα πάντα σωστά εκτός από τον γκολ. Οι φορ Δεν λέω ότι κάνουν λάθος τον γκολ γιατί όντω έχουν λιγότερες προσπάθειες από, από τους κοινού φορ άλλων ομάδων που ε, Του φορτώνουν με πάσε και με ευκαιρίε. Ουσιαστικά στον Μπάουκ το μεγαλύτερο φόρτο μου τα παίρνουν τα εξτρεμ σε ευκαιρίε. Ναι, 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 σίγουρα. Αλλά αν θα είχαν 4-5 γκολ ο καθένα παραπάνω θα μιλούσαμε για. Με βάση τι προσπάθειε που έχουν, ο Σαμάτα ναι. θα έπρεπε να έχει σίγουρα 4-5 γκολ ναι, 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 παραπάνω. Ναι, ε, για τον Μπράντον δεν, δεν μπορώ να το πω με σιγουριά γιατί και τα γκολ που βάζει Έχι για είναι αρκετά. Είναι και μια χαρά νούμερα έχει για το πόσο <κλει> τον θεωρώ. Όχι top επίπεδο, γι' αυτό το λέω. έτσι. Όταν παίρνουν από τον Μπράντον 12-15 γκολ, είναι νομίζω mm. αρκετά καλά. Mm. Τα γκολ του σαμάτα είναι το πρόβλημα που δεν έχουν έρθει. Mm. Ε, να πω ότι επίση και η Μπρίζ, όπω και η Φενέρ, παίζει την Κυριακή και μάλιστα παίζει 2,5 το μεσημέρι. Mm. Δηλαδή παίζει 10 το βράδυ, θα τελειώσει 12. Mm. Εντάξει, εκεί δεν είναι 10, νομίζω έχει μια διαφορά. Αλλά τέλο πάντων θα τελειώσει αργά. Μια ώρα έχει διαφορά. Ναι. Θα τελειώσει αργά, οπότε κλάψε την Παρασκευή. Σάββατο, σάββατο. σάββατο, μια προπονησούλα και μισή το μεσημέρι <laughs> παίζει την Κυριακή. Ναι, είναι λίγο... Για να δούμε δηλαδή ότι. Βλέπει ότι σε άλλε χώρε δεν χαρίζονται. Ναι, δεν πειράζει, καλά κάνουμε ε, εμεί. καλά κάνουμε. Εμεί απλά λέω για τις άλλες χώρες τι άλλε χώρε. Λοιπόν, φαβορή για το match παίζεται η Breeze, 1,85 στοίχημαν και 4-10 το διπλό του Πάου. Καλό, αυξημένο. Ε, το Χ380 και για. Ε, την πρόκριση, η Breeze παίζεται και εκεί φαβορή, 1,65 και 2,25 ο Πάοκ. Ε... Έτσι, νομίζω ότι είναι υπερβολικό αυτό. Υπερβολικό, δηλαδή, ο, τώρα η πρόκληση του Πάουκ δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Παίζεται, νομίζω, άνετα αυτό το 25. Συμφωνώ. Και το... εγώ θα έπαιζα και ένα. ντρόνο Μπέτα, έτσι. Το οποίο παίζεται στο 2.92, α πούμε. Δεν να... είναι αυτό το στοίχημά μα, βέβαια. Δεν είναι, όχι. όχι. Σαν φάγκο, δεν είναι. Και ένα-δύο ένα, δίνω εγώ ακριβέ σκορ. Ε, νομίζω ότι το μόνο που πρέπει να με προβληματίσει αυτή τη στιγμή είναι ότι μην ο Πάουκ πατήσει Παρανόβλουδα. Και μπει όλη αυτή τη διαδικασία ότι αυτό το πρέπει, ότι πρέπει να περάσω γιατί είναι η καλή κλήρωση που μου έτυχε. Αυτό μόνο είναι που με προβληματίζει. Πιστεύω ότι δεν θα την πατήσει και. Ε, έχει θα λούτσι. Ε, θα μασάει. είναι αυτό που πρέπει για να πάρει, και την, ε, να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα για να έχει δρυμάνσει πιο ναι. έτσι, βολική. Δεν θα είναι βολική. Εντάξει, πάλι όλα θα κρίνονται και στην τραπέζα. Εκτό να κερδίσει βράδυ 0-3. Μακάρι. Λοιπόν, πάμε στα προγνωστικά. Πάμε στα προγνωστικά. Ε, τα οποία μπορείτε να τα δείτε κι εσεί ε, και την. Ε, ημέρα του αγώνα στο 3 και τι αναλύσεις. Πράγμα. Έχουμε και Champions League. real ε, City να... έχει την τρίτη. Ναι. Χαμός. Και, και άλλα μάτς Και Europa League Matsares. Οπότε αν είστε πάνω από 21 ετών, μπορείτε να κάνετε και την εγγραφή σε όποια στοιχηματική θέλετε. Ε, γιατί σε περίπτωση που έχετε κάποιο πρόβλημα, εμεί μπορούμε να μεσολαβήσουμε, εφόσον μα το κοινωνήσετε, Δηλαδή, μα στείλετε ένα mail, μα στείλετε ένα μήνυμα στα social media και θα προσπαθήσουμε να το λύσουμε. Και φυσικά, επιλέγετε το Πετράτη.gr γιατί έχουμε και αποκλειστικέ προσφορέ με no deposit σε καταθέσει, χωρί κατάθεση δηλαδή. No deposit bonus, αν μπορούμε να τα πούμε. Οπότε μπορείτε να δείτε κάποιε στοιχηματικέ που δεν χρειάζεται, παιδί μου, να κάνετε κατάθεση για να για να παίξετε. Μαγικό. Μαγικό ναι. Επίση έχουμε και αξιολογήσει, έτσι βλέπετε όλα τα previews, συγγνώμη, τα reviews των εταιριών και αξιολογείτε εσεί που θέλετε να πάτε κτλ. Ακριβώ. Πολύ καλά τα λε. Λοιπόν, ξεκινάμε. λοιπόν ξεκινάμε. ξεκινάμε. με Ολυμπιακό. Ολυμπιακό ε... φαίνεται μπακτσέ. Ναι. Λοιπόν, εδώ θα πάμε με το goal goal και το over. Goal goal όμως. και over συνδυαστικά 2-15 το βρίσκουμε. Πολύ ωραία. Νομίζουμε ότι το μάτι θα ανοίξει. Η φενέρι εντάξει. Ε... Βάζει πολλά, βάζει είναι αφελή ομάδα. Ολυμπιακό εντό βάζει. Ολυμπιακό στην έδρα του θα είναι δυνατό. Γκολ, γκολ και over στο 2 Είναι μια χαρά, μια χαρά, επιλογή. Θεωρούμε ότι το match θα πάει σε αυτό το ρυθμό. Ε, τώρα, μακάρι να είναι 2-1, 3-1, mm. να κερδίσει ο Ολυμπιακό. Αλλά θέλουμε να σκοράρουν και οι δύο και να πάει ψηλά το σκορ. Και ε, στη, το βράδυ στην, ε, στο Βέλγιο, στην Πρίζ, θα πάμε και εκεί με τον γκολ γκολ. Ε, εδώ δεν είναι τόσο μεγάλη η απόδοση, είναι στο 1,75 στο στοίχημα, αλλά είναι τίμιο. Ωραία. Ε, λοιπόν, αυτά από εμά. Μας... Ε, ελπίζουμε να χαρήκατε τα δύο parts με τον ε, Θανάση Παπάζογλου. Μίλησε και για Άρη, μίλησε και για Πάο και για Όφη και για Εξωτερικό και για Εθνική και για Ολυμπιακό. Τα πάντα όλα είπε. Νομίζω η πιο ε, αποκαλυπτική και μεγάλη συνέντευξη που έχει δώσει. Και τα καλύτερα έρχονται γιατί πήγαμε και για μια εβδομάδα στη Σεβίλη και έχουμε ετοιμάσει τι Παναγιά στα μάτια. Ε, εντάξει, είχε... Μόνο η συνέντευξη είναι 4 ώρε με τον είχε... Σωκράτη. Η είχε γεώρρυξη του Σκράτη. Ναι. Είχε να μπει πολλά. Ναι. Σε τρία ε... πάρτα, μπει, παιδιά, το λέω από τώρα να ξέρετε. Εμεί είμαστε και γενικά <laughs> από αυτού που δεν ε, κολλώνουμε. να δεν να το πάμε σε μάκρο. Σε κάποια φάση όταν <laughs> αρχίσαμε, την τρίτη δηλαδή που κάναμε το πρώτο. που βρεθήκαμε. Τρίτη δεν ήταν, ναι. Ε. Ε, γράφαμε δυόμιση ώρε και είμασταν, οι τρει μα ήμασταν σταμάτοι. Εγώ, εσύ και ο Σοκράτη δεν, δεν κουνήθηκαμε τη θέση μα. Οι άλλοι οι τρει που ήταν από πίσω κάναν συνέχεια. <laughs> μα είχε στείλει ένα μήνυμα ο κραβαρίτ και λέει θα βράσουμε μακαρόνια θέλετε. Τι είδες? Ε, δεν το κατάλαβα. Αυτό είναι και καλά. Πήγε... να πηγαίνα στην κουζίνα. Α, οκ. Ah, okay. Σε κάποια φάση θέλει να πει: Τι βράσω μακαρόνια, θέλετε. Ναι, και μετά σκέφτηκα, ήθελα ναι. να το ρωτήσω τι ακριβώ εννοούσε εκείνη την ώρα. Γιατί ήταν η συνέντευξη εκείνη την ώρα και δεν μπορούσα ναι. να ασχοληθώ με αυτό. Εμεί είμαστε 2,5 ναι. ώρε έτσι. Να μα μιλάει, να απαντάμε, να κάνουμε ναι. ερωτήσει. Ναι. Βέβαια, μα έκανε όλο τον προγραμματισμό ο Κράτη, να πούμε την αλήθεια. Είναι ο πρώτο καλεσμένο που το έχει κάνει αυτό. Δηλαδή, μα έλεγε για ώρε τώρα θα μπορούμε να μιλήσουμε εδώ, θα κάνουμε άλλα αύριο. Αύριο θα κάνουμε εκείνο, μεθαύριο εκείνο, θα κάνουμε στο κύπεδο αυτό. Μαγικό δεν υπάρχει ο άνθρωπο, ήταν Τρομερή φιλοξενία, uh, μα υιοθέτησε, καθάρισε τα πάντα, να το πούμε αυτό. Καθάρισε, τα πάντα, καθάρισε τα πάντα. πάντα. Εμεί το λέμε εδώ πέρα, δεν ο είναι. Όχι, κολλό μου, τι. Ναι. Ε, βγει, δηλαδή, σκεφτόμουν καμιά φορά ότι έτσι είχε βγει και η φάση με τον Αλέφαντο που λέει το, 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 Εγώ του πλήρωνα τα και δάκια για το Καρπετόπουλο, κατάλαβε. Ναι, ναι. ναι. Λοιπόν, Όχι, λοιπόν, τώρα βγαίνουν και με κοροϊδεύουν. Και δεν είναι το λέμε τώρα ότι ε, ήταν ο καλό και ευγενικό και τα λεπτά επειδή καθάρισε τα πάντα. δεν δηλαδή, <laughs> είμαστε τσιγκούνιδε. Απλά καθάρισε τα πάντα. Δεν μα άφηνε να πληρώσουμε. Ακριβώ. Δεν είναι, είναι πολύ δυνατό. Εντάξει, έχει και μια άνεση παραπάνω βέβαια. <laughs> δηλαδή είναι πιο εύκολο για <laughs> αυτό να είναι. Έχει κάνει αλλά... δύο-τρία <laughs> Έχει δηλαδή. κάνει δύο-τρία μου, yeah. ο άνθρωπο καλά να είναι γερό να είναι τα <laughs> χάρη. <χαρί>. Εντάξει, <laughs> άμα δείτε τη συνέντευξη <laughs> με ποιου έπαιξε και ποιου είχε προπονητέ, θα κλάψετε πραγματικά. Είναι καταρχά είναι όσων έχει πετύχει, είναι ο κορυφαίο Έλληνα παντοσφαιριστή, γιατί έχει παίξει στα. Έχει, κανονικά έχει παίξει στα 4, 4 τόπια. τα πέντε. 4-5. Η... Και, και έχει σκοράρει στα 3, έτσι, Δεν έχει σκοράρει μόνο ναι. στην Ισπανία που είναι τώρα. Του λείπει μόνο η Γαλλία που δεν θα την κάνει, οκ. Okay, αλλά 4 από τα 4-5 είναι. Mm. Δεν, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, δεν ξέρω αν θα γίνει και ποτέ. Μπορεί να γίνει. Σε... Πιο, αλλά... Όταν λέμε έχει παίξει, έχει παίξει σε top επίπεδο. Δεν έχει παίξει απλώ. Αν την. επίπεδο. Αν εξαιρέσει την πέτση που δεν έχει τον προγραμματικό ρόλο που στις άλλες λίγκες, Χαλά, είχε στι άλλε λίγε. Καλά, ούτε στη Μίλαν έχει προγραμματικό ρόλο. Στην Τζένο έπαιζε βασικό. Αν εξαιρέσει λοιπόν την Πέτη που δεν είναι ο βασικό, βασικό τρεπέδι μου, Όσο όλα τα άλλα. Παρ' όλα αυτά έχει συμμετοχέ όμω. Έχει, έχει, παίζει. Να. Κανονικά παίζει. Και στο φιλικό που ήταν να παίξει την άλλη μέρα, έπαιξε ένα μήχρονο την Παρασκευή. Ε, είναι, 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 σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και μα έλεγε κιόλα το παιδί ότι αν τα παίζει σίγουρα είναι δύο χρόνια ακόμα. Ναι. Αν το θελήσει. Ναι, ναι, ναι. Θα μα δείτε τι μα λέει για την καριέρα του και αν θα παίξει, θα παίξει, θα, παίξει, θα γίνει. Θα, το θα Σάββατο θα, πει. θα μπει το πρώτο part τη συνέντευξη. Δεν θα είναι το ντόκιουμπλοκ. Θα χωριστεί συνέντευξη και με το ταξιδιωτικό που θα μπει. Μέσα στο ταξιδιωτικό θα μπει και λίγο. Θα μπει συνέντευξη μέσα από, το, από τα αποδητήρια. Ναι. Που μα άρεσε, το κάναμε με τον Λίκο, τον Μπάμπε, τον Λίκο Γιάννη, και θα προσπαθούμε να το κάνουμε με όσου παίκτε μα δίνει τη δυνατότητα. Ναι, αλλά το κάναμε. Και, και εκτό από τον Λίκο Γιάννη, κάπου αλλού το κάναμε. Συνέντεξε αποδητήρια, όχι, στο Λίκο Γιάννη. Και μία ακόμα κάναμε στα και πάνω αποδητήρια. Πριν τον το Στα αποδητήρια. Δεν έχουμε κάνει συνέντεξε αποδητήρια. Αλλά... Στο Λίκο Γιάννη το κάναμε πρώτη φορά. Okay, αλλά δεν πειράζει. Πέραμε, ναι. Λοιπόν, τε, οπότε το Σάββατο έρχεται το πρώτο part. εμεί ερχόμαστε live και την Πέμπτη γιατί έχουμε τα παιχνίδια που αναλύσαμε. Την Παρασκευή έχουμε τελευταία αγωνιστική Euroleague. Ναι. Ε, ερχόμαστε κατά τι 11 εκεί, 9 και 4 το είναι το παιχνίδι του ε, Ολυμπιακό, νομίζω παίζει. Με τη Φενέρ, την Παρασκευή. Ναι, Παρασκευή παίζει. Ολυμπιακό με τη Φενέρ, ναι. Και ε, την Κυριακή έχουμε κουτσουρεμένη πέμπτη αγωνιστική playoff. Ναι, δύο μάτσε είναι εντάξει. Αϊκάρι και Λαμία. Ε, ναι. και Λαμία, ναι. Αυτά. Να είστε καλά. Φιλιά. Bye.